Είχα έρθει πριν. Από τη γέφυρα όλη ευθεία. Από τη γέφυρα ακούγεται. Okay. Ωραία. Και εγώ γυρνάω να διάσω γιατί γέμισα. Γέμισες. Να ξέρετε, παιδιά, αν ενδιαφέρεστε, έχω και σαμπάνια με φράουλες. Κακέ. Ο Γρηγόρης Πιπεράς ρώτησε ποιος θα πάρει το γύρο φέτος. Θα κάνουμε μια μεγάλη πρόβλεψη. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει γίνει. Γύρω έχω καιρό να φέρω. Θα πούμε η Πορτογαλία. Δεν το έχουμε δει, δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ. Κάτσε, εσύ τι πετάγεσαι. Όπα, έχουμε. Έχουμε τέτοιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πατρινέ. Μα έβεσαι πάνω σε βίντεο που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Να ξέρεις. Όχι ότι είσαι ανεπιθύμητος, αλλά άμα θες μπορείς να φύγεις. Αν κλείσει. Εγώ για το Γιάννη ερχόμουν και σε άλλες πιπ έπεσα. Άσετε που είναι το κανάλι σας. Μάλιστα. Μας νομπάρει ο κύριος Πατρινός. Ακούσατε. Μας νομπάρει. Άσχετα που είναι το κανάλι σας εδώ στο Discord, λέει Cousins. Ναι, γιατί είμαστε στον Cousins στο μοτοτσάτρο, δεν ξέρω. Ναι, γιατί. Έχουμε GMC Only, μπορώ νομίζω να πω μόνο εγώ. Νομίζεις. Για κατέβα λίγο μόνος σου να δεις. Α, εντάξει, κοίτα. Τώρα που είσαι και μέσα στο σερβέρ, μπορείς να συνεχίσεις. Απλά στο μπορούμε κι εμείς. Ναι, αυτό βασικά ισχύει. Άστο, Κώστα, θα το φτιάξω εγώ. Θα φτιάξω άλλο σύστημα για όλους. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τις ίδιες ερωτήσεις. Μισό παρένθεση. Ακόμα κάνετε αυτό και ναι, το μεσημέρι είδα το βίντεο του Γιώργου ενώ κοιμόμουν. No offense, δεν κοιμήθηκα γι' αυτό. Είμαι κουρασμένος. Κάνετε ακόμα και είναι το Q&A. Τώρα το ξεκινήσαμε. Ναι, είναι του Rebel το Q&A τώρα. Όχι, γιατί είμαι πάντως ένα Q&A, γεια σας. Ποιος είναι ο καλύτερος, εγώ ή ο χοντρός, Παύλα. Λοιπόν, πατρινέ, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Ήταν ερώτηση προηγούμενη στο Q&A. Λοιπόν, εγώ είσαι ο G-Fandom. Βασικά, εσύ ο G-Fandom και ο Γκαλίτσης θα κάνεις τρία. Χωρίς κοπέλα. Who gives, who takes, είναι η σωστή ερώτηση. Όλοι μαζί. All give, all take. Είναι free for all. FFA. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Είναι free for all, λέει. Είναι καλό. Λοιπόν, φεύγω. Έλα. Εγώ τέτοια πράγματα στο κανάλι μου δεν θα ανέβαζα. Γιώργος Κλερίδης, άμα υπάρχει καλιά περίπτωση να φύγεις από τον Zeroland, θα έμπαινες σε άλλον SMP. Γιατί να φύγει από τον Zeroland. Καταρχάς, ναι, αυτό. Δεν θα φύγει το ζώο, έλα, φτάνει, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Οπ! Μπαν! Γιατί είπα! Τι έκανα! Γιατί είπα! Τι αρχίδι! Υπάρχει και το kick! Μπαν, του ρίξε ρε φίλε! Η απάντησή μου στο Q&A. Καλησπέρα, βέβαια, δεν παίζει εδώ. Πάρντον. Το έκανα, ρε. Περίτο. Θέμης Τρενταφύλου, θα κάνετε κάποιο project όλοι μαζί ή θέλεις να απαντήσεις για τον άλλον SMP? Καταρχάς, για άλλον SMP, παιδιά, μου έχουν κάνει προτάσεις βασικά και για άλλους SMP. Αλλά τώρα να φύγω από Zeroland για να έρθω στην άλλο SMP, δυστυχώς δεν το κάνω. Εγώ έχω σκεφτεί με άλλους YouTubers να κάνω ένα project πολύ μεγάλο. Θα ανοίξουμε sex shop και θα... Μαρακύλα, και εγώ θα πει κάτι σοβαρό. Θα ξεφεύγει. Έχει αρχίσει να ξεφεύγει, κυρίε και κύριοι. Θα κάνουμε κάποιο project όλοι μαζί, ρωτάει ο Θέμης. Να απαντήσουμε σε αυτό. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Γιατί γίνονται ήδη. Θα πάμε να ψήσουμε κρέατα στο σπίτι του G-Fandom. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο project, αλλά θα γίνει γύρω στον Οκτώβριο. Ναι, όντως θα είναι μεγάλη ψυστεριά. Ναι. Και σοβαρά μιλώντας, όντως ετοιμάζουμε κάτι το οποίο θα το μάθετε πολύ σύντομα. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Τέλος, πάμε παρακάτω. Εγώ να μάθω, γιατί δεν ξέρω τι λέμε. Θα σου εξηγήσω μετά το ρεκόρ. Α, εννοείς. Α, κατάλαβα, ναι. Παιδιά, να ξέρετε ότι... Τι θα πει, Θεέ μου. Τον φοβάμαι πλέον. Ότι ψάχνω κοπέλα. Free for all, base, free for all. Base, free for all, παιδιά, για ποιον ενδιαφέρεται. Κοπέλα, τονίζω. Λοιπόν, Νίκος Αγγελίδης, αγαπημένο μουσικό όργανο. Μπάσο, φίλε. Τέλος. Το ξέρεις ότι οι μπασίστες είναι οι μονίμως παραπονεμένοι, έτσι. Δεν με νοιάζει, φίλε. Εμένα είναι η φλογέρα. Εγώ σαν μπασίστας πέρασα καλά. Το πέταξε κανένα τσέστ.
Κάνε να ξέρετε, μου αρέσει πολύ το τρομπόνι. Όχι, κάπου πάτησα Q. Όχι! Καταστροφή. Εγώ τι να πω που τα χάσα όλα. Είχα και καλό bow. Κάτσαμε πάλι να κάνω. Τα είχα όλα μια φορά. Το αρχίσα πάλι να κάνω enchant. Θέλα παραπάνω. Μπάσω, ε. Τι να τα κάνω. Πίσω τώρα να μπας και το ξαναβρω. Όλα αυτά. Απόψε που σε. Απένα μου στο όργανο που παίζει είναι η φωνή από ό,τι φαίνεται. Του. Την έχει παίζει τη μάνα σου για Rage, την έχει ξανακάνει αυτή την ερώτηση στο άλλο και ναι, είναι αν θα παίζαμε κάποιο παιχνίδι που δεν μας αρέσει μόνο και μόνο για τα views ή για να ευχαριστήσουμε τους subscribers. Minecraft. Δεν το κάνω. Minecraft. Όχι φίλε, εμένα μου αρέσει το Minecraft. Ζήρουλαν, Minecraft, φέρα βλέπω Minecraft. Καλησπέρα. Αυτά. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Ηλίας Τσέλος, ένα, ποιος είναι ο κύριος λόγος που άρχισε στο κανάλι, διότι έχουμε κάνει αυτές τις ερωτήσεις πολλές φορές, τις προσπερνάω. Νίκος Προυσανίδης, δεν έχω ερώτηση, λολ. Χρήστος Μορφίδης, πόσο μάγκας είσαι από το 1 μέχρι το 10? 3. Δεν ξέρω, φίλε. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Το κρίνω αυτοί που με ξέρουν. Δεν είναι καθόλου. Ναι, δεν ξέρει αυτός. Νίκος Περγάμαλης, πώς και έτσι. Τι φάση? Για το κενέλι. Πώς και έτσι. Έτσι ρε φίλε. Έτυχε ρε φίλε. Ήταν καλό. Πες να είναι καλύτερη ερώτηση so far, ξέρω εγώ. Όχι, εκείνο με το 3 ήταν ενδιαφέρον. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Σιαφάκας, θα δούμε καμιά συνεργασία με Hacky Pixels. Στο Zirulab τι κάνουμε? Βασικά, το λένε συνεργασία, λες και ξέρω εγώ θα κάνουν κανένα heist. Ναι. κάτσε γιατί έχουμε. Πάει το σπαθάκι μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χάλο πολύ καλύτερο. Εκείνο ήταν το working. Το χάλο ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Ποιο? Εγώ γιατί παίζω ρε. Απλά τρέχω πάνω κάτω ρε. Δεν με ενδιαφέρει καν να κάνω main. Ωραία. Συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση, η οποία δεν είναι ερώτηση και δεν είναι καν λέξη. Είναι ο Στέλιος Πασπαράκης. Λέει ξλίσπερα. Καλησπέρα. Γιώργο Σόλ, όλα καλά? Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα που σου είδε έχω την αστραλά. Αλέξανδρος Γαλόπουλος, θα παίξετε LOL ποτέ όλοι οι υπόλοιποι εκτός του Base να απαντήσουμε, δηλαδή εγώ και εσύ? Εγώ όχι. Ούτε εγώ. Ο Base αφού παίζει εσύ. Τι λες αγόρι μου? Εγώ δεν παίζω LOL, εγώ League of Legends παίζω. Καλά δεν σου βρίσα και τη μάνα, αν και να μου πεις το ίδιο έχει καταντήσει. Κακία σου. Μάνος Φιλιππάκης, πιστεύετε ότι ένα sponsor θα βοηθήσει το κανάλι ή θα έκανε τον κόσμο να φύγει? Παιδιά, αν δεν μπορείτε να δεχτείτε. Οι αγαπημένοι σας youtubers παίρνουν τζίρο για κάθε τους βίντεο. Προφανώς εγώ δεν είμαι αγαπημένος σας youtuber. Αν δεν μπορείτε, τζίρο, τι τζίρο? Μάνια, πολλά μάνια. Και εσείς δεν το έχετε πάρει πρέφα. Είναι όλα τέτοιο. Κοινό με το τρίγωνο, πώς λέγεται, τη Λουμινάτη. Α. Ακούστε, άρετε, να σου το πω αλλιώς για να το καταλάβετε. Ό,τι κάνουμε στο YouTube, μην νομίζετε ότι πληρωνόμαστε. Τα χρήματα που παίρνουμε από τα views είναι ελάχιστα. Πολλές ώρες δουλειά για 20. Το περισσότερο δουλειά που έχει βγάλει το κανάλι είναι 20 δολάρια. Να σου το κρύψω. Τώρα, αν βρεθεί κάποιος χορηγός και θέλει να σποσοράρει το κανάλι και να διαφημίσουμε ένα προϊόν ή να δείξουμε κάτι τέλος πάντων και δεν το δεχτείτε, αυτό σημαίνει ότι θέλετε, δεν θέλετε να αναπτυχθεί το κανάλι το οποίο υποτίθεται πως στηρίζετε. Βάζεις τη γράφη. Ναι, το είδα. Αν δηλαδή αγαπάτε τη δουλειά που κάνουμε και θέλετε να τη στηρίξετε, θα δεχτείτε και το ότι... Να το πούμε κι αλλιώς. Εφόσον υπάρχει το adblock και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει επάγγελμα, αν θέλετε να γίνει επάγγελμα, ο σκάμερ, δε φίλε, ο σκάμερ ο ίδιος, και θέλετε αυτό το πράγμα να γίνει επάγγελμα, γιατί δεν θέλετε να γίνει επάγγελμα? Για να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, με πολύ μεγαλύτερη διάθεση, για να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο να ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Mm-hmm. Από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται, τότε δεν μπορούμε να το κάνουμε και πράξη. Οπότε ένας χορηγός, ναι, σε αυτό θα βοηθούσε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ναι, έτσι είναι. Αν το κανάλι δηλαδή έφτανε σε ένα σημείο να μπορεί να γίνει επάγγελμα, θα βλέπατε πολύ περισσότερα και πολύ ομορφότερα πράγματα. Γιατί θα υπήρχε χρόνος μόνο γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν χρειάζονταν να εξαφανιστώ εγώ, ας πούμε, 2 μήνες από τη ζωή μου για να δουλέψω. Μέχρι και ο PewDiePie έχει χορηγός, ρε, τι λέμε τώρα.
Ποιο είναι αυτό. Εντάξει, αυτό από ένα σημείο και μετά είναι ρε παιδί μου, κάπου λε. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τώρα μαζεύει λεφτά για τους επόμενους προγόνους του, ρε φίλε. Απογόνους. Συγγνώμη. Οπότε ναι, η δική μου γνώμη είναι αυτό. Τώρα, αν θα κάνει τον κόσμο να φύγει αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι κλασικοί. Ω, πουλημένε, ω, ξεπουλήθηκε, ω, έκανε ο έρανα. Αλλά αυτό ο οποίο είναι υγιός σκεπτόμενος και αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο λέμε, θα κάτσει. Γιατί θα. Ρε φίλε, να πω λίγο τη γνώμη για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αν ο άλλος το κάνει το YouTube επάγγελμα και βγει ο άλλος και του πει πουλημένα το κάνεις για τα λεφτά, τράβα πες το ίδιο και στον πατέρα σου που δουλεύει για λεφτά, μαλακισμένο. Το rage. Οπα. Οπα. Σήμερα έχει πολύ rage, αυτός μην εξηγήσει γιατί έχεις rage, το μάθαμε πριν. Ναι. Γνώμη για ελληνικό gaming community από το Θεοφάνη Γαβριλίδη. Κοίτα. Ανάλογα ποιο κομμάτι του community. Έτσι, υπάρχουν ακόμη και γη κομμάτια στο community τα οποία. Σοβαρανή κεραυνή. Ναι, το θέλει. Ακούω, ναι, ναι, ναι. Αλλά δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα τα μαύρα πρόβατα και οι άσχημες καταστάσεις. Αυτοί που θέλουν να δημιουργούν πάντα πρόβλημα, προβληματικοί τέλος πάντων. Αλλά σε γενικά πάντως, σε γενικές γραμμές, είμαστε σε καλύτερη μοίρα από κάποιες άλλες χώρες. Θήμιος Δελιγιάννης, με αγαπάς ή τζάμπα κάνω like σε Facebook και YouTube? Όλοι σας αγαπάω, ρε καθάρματα. Ο Αντώνης ρωτάει πώς προέκυψαν τα ονόματά μας στα κανάλια. Ο Ρεμπέλ απάντησε. Εντάξει, εμείς να τα έχουμε πει. Να πάτε στα Q&A των παιδιών, τα έχουν κάνει, να πάτε να δείτε. Χρήστος Ζώρας, Ender Farm, αστερίσκος, τι σημαίνει αυτό? Ender Farm. Ender Farm στο Zero Land. Ναι. Γιατί? Δημήτρης Ζωντός, άργησα. Ναι, φίλε. Χρήστος Ζώρας, θα φτιάξετε Elder Care. Τι είναι το Elder Care, παιδιά? Λείπω δύο μήνες και άλλαξε το Minecraft. Όχι, έχει και γυροκομείο το Minecraft πλέον. Elder Care, τι φας? Elder Care, τι είναι το Elder Care? Γυροκομείο είναι, τι είναι? Ναι, όντως. Ναι, αλλά. Δεν το ξέρετε ότι έχει γυροκομείο το Minecraft? Φίλε, τι καταιγίδα έχει πιάσει? Θα σου πει και λίγο μπέρπ μαζί. Δεν φταίω. Δεν έχει πιάσει. Θα σπονάρουν τώρα και ένα σωρό άλογα. Ακούστε, ακούτε τι γίνεται. Ναι, ακούω. Έχω χεστεί πάνω μου. Είναι και βράδυ και με μόνος μου. Αριστίδης Πατσέλης, θα έκανες βίντεο και κατά λάθος. Τι? Θα έκανες βίντεο και κατά λάθος φαινόταν ο μικρός σου γιο. Αν έκανες βίντεο και κατά λάθος φαινόταν ο μικρός σου γιος, πρέπει να κάνω decoding, πρέπει να είμαι compiler τώρα αυτή τη στιγμή. Και φαινόταν ο μικρός σου γιος, τι θα έκανες? Τίποτα. Τι θα έκανα? Τον έχω δείξει και σε live. Σας τον έχω δείξει. Λοιπόν, τώρα ο Μπέιζ θα καραγουστάρει τη ζωή του. Πέτρος Δαχής, θα παίξετε κανένα άλλο παιχνίδι εκτός από Minecraft? Παίζουμε. Φαλέα. Εγώ παίζω. Τι το παιδί. Έχεις πώς το γιο του για τα views. Αυτό το τύπο θέλω να τον τσιμπού. Βασίλης Νάκος, θα παίξετε CSGO? Ναι, θα παίξετε. Ναι. Ναι, γιατί έχω αρχίσει και το ξεχνάω. Έχω ξαρχίσει και ξεχνάω πάλι το δεξιά και το αριστερά. Αυτή είναι πάντα ωραία και επίκαιρη ερώτηση από τον Μη Τσος. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στο κανάλι σου? Τα μπανεράκια μου, νομίζω ότι είναι λίγο παλιά. Ωραία ερώτηση. Μπέις. Πιο πολλά λεφτά. SG. Εγώ να βάλω πρόγραμμα, ξανά θέλω. Καλά το πρόγραμμα. Όχι, εγώ σοβαρότατα το είπα. Ο Bill Minecraft ρωτάει σε μένα τι δουλειά κάνω. Είμαι σκηνοθέτης και ασχολούμαι τέλος πάντων με διάφορα σχετικά συγγενείς χώρους. Τώρα μην μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρειες. Ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Μακάρι, θα είχαν λεφτά. Νίκος Τριχάς, πώς νιώθετε στα event μαζί με τόσους viewers σας? Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση, φίλε. Εγώ, φίλε. Πολύ ωραία. Είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που μπορείς να πάρεις από το YouTube και γενικώς από αυτά τα event. Ένας λόγος δηλαδή που δεν θα ήθελα να σταματήσω το YouTube είναι η επαφή με τόσο κόσμο. Να βλέπω τόσο κόσμο, να έρχεστε να μιλάμε, να βγάζουμε φωτογραφίες. Εγώ χαίρομαι γιατί γνωρίζω και καινούργια παιδιά και έρχονται στο κανάλι μου και παίρνω views. Νομίζω είναι η καλύτερη επιβράβευση, έτσι. Γιατί ναι, είπαμε ότι δεν είναι δουλειά, δεν είναι μαζί. Ναι, όντως, ειδικά όταν έρχονται τα views είναι πολύ καλή επιβράβευση. Πω, μαν.
Όχι, τώρα πέρα από την πλάκα είναι τούμπανο, είναι ωραίο. Συνήθως παίζω με τα παιδάκια, κάνω μαλακές και μετά μου βγαίνει το όνομα του παιδεραστή, δεν ξέρω γιατί. Θυμίζουμε, ο Μπέιζ είναι free for all, θέλει κοπέλα. Κοπέλα, έτσι. Το τονίζει. Σπύρος Μπαρμπέτης, θα ήθελες κάποια... Περίμενε. Τώρα που το θυμήθηκα. Κάνω πολύ καλή καρμπονάρα. Άντε πάλι. Συνέχισε. Σπύρος Μπαρμπέτης, θα ήθελες κάποια άλλη σειρά στο κανάλι σου? Ήδη ξεκινάω κάποιες σειρές. Το... Breaking Bad. Το είπα και πριν, το Ark το έχω αγαπήσει πλέον. Θεέ μου. Πού και πού θα κάνουμε κανένα επεισόδιο Overwatch. Εδώ με τα παιδιά έχουμε και πού και πού speedrunners. Δηλαδή θέλω να φύγουμε λιγάκι από το... Το Feed the Beast το ξέχασε ρε φίλε. Το Feed the Beast θα το έλεγα στο τέλος. Να φύγουμε λιγάκι από το συνηθισμένο Minecraft, απλά λιώνουμε εδώ πέρα. Το Feed the Beast που κάνουμε με το Base. Και θέλω και κάποιους AAA τίτλους να βάλω. Ακόμη δεν ξέρω ποιους, αλλά θα δούμε. Δεν έχει κάτι αξιόλογο AAA αυτό. Δεν το λες και AAA. Όχι. Κοίτα, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα να... Είναι στην τιμή του AAA βέβαια. Άμα θες AAA, παίξε Division. Ωραίο το Division όμως, φίλε. Doom παίζω που και που, μπορεί να κάνουμε κουβεντούλα να παίξουμε στο Doom. Ωραία, φίλε. Έχει και έφυγε σήμερα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Ναι, ναι. Γρηγόρης Μουρατίδης, ποιοι είναι οι top 3 PVPers του Σύρολα? Χάκι σίγουρα, Πάνες. Ο Γουίνερ είναι. Ο Τίντους είναι, ναι. Αυτή που έγραψε στο chat είναι. Βασικά, μόνο αυτούς PVPers έχουμε, δεν έχουμε μάλιστα όπως ξέρω. Και πώς καταφέραμε να κερδίσουμε εσύ, UHC? Ήμασταν έξυπνοι απλά. Χρησιμοποιήσαμε το μυαλό μας. Και ο Winner. Είχαμε το Winner μαζί μας. Εντάξει, ναι, γι' αυτό. Απλά ήμασταν η πιο εκπαιδευμένη ομάδα στην 1-9 τότε. Εσύ μαλάκα ήσουν, sorry για το... Για το εσύ, ξέρεις. Για το εσύ. Εγώ είχα λιώσει με την 1-9 τότε. Εσύ τι είχες λιώσει, εσύ ήσουν το tank, εσύ ήσουν Reinhardt, φίλε. Ναι, όντως, τάγκαρε συνέχεια, σωστά. Ναι, μιλάμε για το UHC, αυτό το οποίο δεν τελείωσε γιατί είχαμε διάφορα θέματα, ήταν ένα δοκιμαστικό κτλ. Πώς το είχαμε βαφτίσει, warm-up. Ναι, δεν κόλλησε στο σερβερ, όχι. Δεν το κράσαρες. Θανάσης Μπιανκοβέρντε, ωραίο επίθετο. Ωραίο. Θα βοηθούσατε νέα κανάλια να ανέβουν, άντε πάλι, να ανέβουν σε subs με δική σας βοήθεια και τα σχετικά. Το είπαμε, πατήσει. Ναι. Κυριάκος Ανδρονίκου, αν είχες να διαλέξεις μεταξύ G Fathom και Base, ποιον θα διάλεγες? Ωραία έτσι. Άσε εδώ τώρα. Κοίτα να δεις. Δεν θα μπορούσα να διαλέξω, αλήθεια σας λέω. Δεν μπορούσα να διαλέξω, τους έχω και τους δύο μαζί. Τους βλέπω δηλαδή σαν ένα αυτόνομο οργανισμό. Δηλαδή, ο ένας δεν μπορώ να φανταστώ τον άλλον. Μπορείς να καταλάβεις τώρα τι είπε. Μπορείς να συνειδητοποιείς τι είπε. Άμα κάνουμε τρίο, να ξέρεις, θα την πληρώσουμε και δύο. Ναι. Αυτό είπε. Να ξέρεις. Δηλαδή, άμα ανοίξει δικιά σου τρύπα, ανοίγει δικιά μου. Τι φάση. Κάπως έτσι. Αυτό να ξέρεις, έτσι μας βλέπει. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, μαζί τους γνώρισα. Αγαπητοί γονείς των παιδιών σας, θα ήθελα να σας πω ότι στα δικά μου βίντεο εγώ δεν μιλάω έτσι άσχημα. Οπότε πάτε δείτε τα δικά μου και φύγετε από αυτά τα κανάλια. Γεια σας. Να ξέρεις πάντως, Ρέμπελε, τώρα που θα κατεβούμε Αθήνα, δεν θα έρθω να μείνω προς τα εκεί. Τουλάχιστον έχω μαζί με το Σωτήρι. Δεν ξέρω τι θα μας κάνεις το βράδυ. Slash Hellenic Gaming, youtube.com. Ναι, αυτό. Το promote. Λοιπόν. Δώστε μου views, δώστε μου μανιά. Εδώ σε θέλω, Base. Κώστας Αντράκη. Αντράκη. Base, ποιος champion θα είναι στο επόμενο βίντεο μαθαίνοντας champions του LOL? Από πότε είναι αυτό το βίντεο? Δεν έχει πολύ καιρό, πατή. Την προηγούμενη εβδομάδα το σχεδόν. Δύο εβδομάδες έχει που θα είναι αυτό. Τι είπα, πότε είναι? Ξαναβγάλες LOL. Είναι που δεν παίζεις LOL εσύ? Διαμαντιά, βρήκα διαμαντιά. Ο επόμενος χαρακτήρας θα είναι ο Πίκατσου. Πίκατσου. Γιατί Πίκατσου? Ενδιαφέρον. Και μην προσπαθείτε να το αποδικοποιήσετε σε χαρακτήρα LOL. Θα παίξει τέτοιο, ναι, δεν έχει. Θα παίξω ό,τι βρω εκείνη τη στιγμή.
Αυτό. Λοιπόν, Σέραφ. Σταύρος Παπαδάκης, στο YouTube για σένα είναι μια ευχάριστη απασχόληση ή κάτι παραπάνω, δουλειά κτλ. Το απαντήσαμε νομίζω ότι θα θέλαμε να είναι και. Ναι, εντάξει, βασίλειο, συγγνώμη στο YouTube, οπότε. Εγώ ακόμα δεν βρήκα βασικά. Εγώ ακόμα ψάχνω, οπότε. Έχουμε ακόμα αρκετές ερωτήσεις. Το πάμε όλο σε ρί, θα το κάνεις έτσι. Το πάμε σε ρί, πολύ πολύ. Θα το κόψω σε δύο parts. Εδώ πέρα κάπου. Είμαι καλό παιδί. Εδώ πέρα. Βαγγέλης Πασχόπουλος, πώς είστε, καλά. Καλά, καλά, καλά. Τι φάση παίζει. Γιώργος Σημεωνίδης, τι κάνει το ρεμπελάκι. Μεγαλώνει και μας παιδεύει, φίλε. Ο Γιαννάκης, ρε. Ναι, ο Χιόνης. Μάριος Πουλακής. Δεν ξέρει τίποτα. Πουλακής. Αγαπημένο game σε κονσόλα όμως. Κονσόλα. Crash Bandicoot. Uncharted. Crash Bandicoot 3. Metal Gear Solid 1. Crash Bandicoot. Σε κονσόλα το είχα παίξει. Exclusive παιχνίδι κονσόλα, οπότε δεν μετράει. Δεν είπε για exclusive. Είπε για κονσόλα, το οποίο σημαίνει ότι είναι exclusive, το είπε έμεσα. Συνέχισε την ερώτηση και απάντοντας. Shenmue, αν και δεν είχα ποτέ Dreamcast. Ναι ρε φίλε, το είχα. Ναι ρε φίλε, ναι. Τεχνητάρα. Πώς φεύγω από εδώ, από εδώ. Δεν φεύγεις. Ήσω να δραπετεύσω λίγο γιατί εγκλωβίστηκα. Οκ. Ποιος είναι αυτός? Ο αψηλός. Κάποιος YouTuber, όχι, λέει για κάποιον YouTuber, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ούτε και εσείς, οπότε δεν το ρωτάω καν. Λέει πόσο μισείτε τον τάδε, δεν τον ξέρω. Κρίστιαν λέει, αν ό,τι έβλεπες στις οθόνες, λέει. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή, να ξέρεις. Συντακτικό τα νεύρα μου. Ήταν η πρώτη ερώτηση. Αν. Α, το απαντήσαμε. Ναι. Ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανα. Ωραία, το απαντήσαμε. Ωραία, με τις οθόνες, τι θα παίρνεις τα σχετικά. Ναι. Ελπίδα τζίρπα, κάπως έτσι. Από όλα τα παιχνίδια που έχετε παίξει, ποιο είναι το αγαπημένο σας. Απαντήσουμε. Ναι, μα. Θα απαντήσουμε. Metal Gear Solid 1. Από every. Από πάντα. Λογικά. Ναι, αυτό λογικά είναι από ένα καφέ. Ω, τώρα αυτό είναι δύσκολο, παιδιά. Καλύφτης λένε, φίλε. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο γιατί έχω παίξει πολλά παιχνίδια και το κάθε ένα μου δίνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Πάντως από τα αγαπημένα μου σίγουρα είναι Resident Evil 2. Και τα Uncharted. Και τα fighting games, Mortal Kombat και τα τι αυτά. Next. Base. Εμένα. Το Minecraft. Οι φίλοι μου είναι άσπρα πουλιά. Εσένα. Θα έβαζα το Dishonored και το Bioshock Infinite. Ωραία, ένα θα πεις. Α, μένω τότε ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο να αποφασίσω. Ναι. Dark Souls 1. Okay. In your face. Δημήτρης Ανδριώτης, τι αγαπάς πιο πολύ. Πολύ. Α, πιο πολύ. Το κλικείς. Με ύψιλον, ρε παιδιά, το πολύ. Τι αγαπάς πιο πολύ. Γενικό, αυτό, όπως το ακούσω. Την οικογένειά μου. Δημήτρης Στάκος, τι νος είσαι εσύ, τι είναι αυτό. Τι νος είσαι εσύ. Του χαραλαμπούτσα. Του χαραλαμπούτσα. Ρακούν ρακουνιστό. Τι μάους να πάρω γύρω στα 50 ευρώ. Ρακούν ρακουνιστό. Του άρεσε. Ο γαμώτος μου. Επίσης θα σγελάτσι για να πάρεις views, να ξέρεις. Τι mouse να πάρει γύρω στα 50 τώρα, παιδιά, τι ρωτάτε σε Q&A. Τώρα, παιδιά, είναι απλό. Ανοίγεις το σελίδα ενός καταστήματος, τέλος πάντων. Πας εκεί πέρα που λέει ανατιμή. Και βλέπεις. Και να πάρεις εκείνο που λέει Hello Kitty, είναι πολύ καλά. Παιδιά, και εμένα Microsoft. Αυτά με το laser. Όχι, ρε, ποιο laser, νουμπά με την πύλια. Το άσπρο με την πηγή, το κλασικό. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, Νίκος, θα κάνετε κάνα meetup στη Λάρισα. Λάρισα. Ναι, στη Λάρισα. Αν μας καλέσουν.
Τώρα τι να πρωτοπούμε. Λοιπόν, καταρχάς η Λάρισα είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν είναι? Είναι, είναι. Ωραία, αφού είναι τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σύντομα θα πληροφορίες κι άλλες αυτά. Get hyped. Ναι. Τα λέμε παρακάτω. Το 18. Σε ποιο game που παίζετε μαζί γελάσατε πιο πολύ? Εντάξει, εγώ θα έλεγα... Περισσότερο γέλιο το έχουμε ρίξει εδώ. Όχι, 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 όχι. Ήτανε σε εκείνο το adventure map στο live stream του G-Fantom στο σπίτι του. Minecraft. Minecraft. Ναι. Ναι. Για παιχνίδι είπε. Οπότε... τότε στο live... Πάλι Minecraft ήταν εκεί. Ναι. Έτσι, η Ελλάδα. Όλα Minecraft. Πάντα Minecraft. Και στο GTA είχαμε ρίξει μπόλικο γέλιο. Ναι, γενικά όποτε έχουμε κέφια και μαζί. Βασικά παιδιά, καλά. Παντού γέλιο ρίχνουμε. Ό,τι και να παίξουμε. Και σκατά να παίξουμε που λέω, θα γελάσουμε. Ναι, αυτό είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει ο Zero Land ακόμα, έτσι. Mm-hmm. Η παρέα. Αυτό. Δεν ζούμε σκατά, admin. Λοιπόν, Ophelia Elwin. Αγαλίτσα. Γεια σου! Τι κάνεις? Ωπα, γνωριμίες βλέπω όλα στην Ανά. Έλα και εσύ ξέρεις. Ωπα, κάτσε θηλυκό, ήταν αυτό, γεια σου. Τι λέει, τι κάνεις? Είναι πιασμένη φίλε. Ποια? Δεν μπορώ να σου πω, μετά. Δεν λέω για την Ανά. Όχι για την Ανά. Σπύρος... Κάτσε, δεν, έχω το κινητό της, για συνέχιση να λες αυτό που λέγεις. Όχι, δεν είναι ούτε από μένα πιασμένη. Α! Α, τότε δεν μας ενδιαφέρει, sorry. Φύγει, παιδιά. Σπύρος Φραγκαθούλας ή Φραγκαθούλας. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Για Τζι, για Μπέις, για Κώστα. Γεια. Γεια σου, Κλέμαν μου. Κάποιος ρωτάει για συνεργατικό. Και ένας που μας ρώτησε, ρε Παλικάρμα. Βασίλης Καραδέδος, κάνα Call of Duty Black Ops 3 θα παίξετε. Παίζω. Ρε φίλε, το ήθελα, ήταν ωραίο παιχνίδι. Παίζω μόνος μου. Το Black Ops 3 είναι ωραίο παιχνίδι. Ήταν αρέσει για multiplayer, δεν σου λέω για σένα. Ναι, multiplayer είναι καλό. Δεν μου αρέσει το multiplayer των Call of Duty. Εγώ παίζω εντάξει, μόνος δεκτό. Δεν μου αρέσει. Είχα παίξει τον beta και μ' άρεσε. Ποιος είναι ο χειρότερος μέσα στο Rebelcraft staff από τον Αποστόλη Κου? Ο Μακνούμπ είναι. Ωραία, πήρες την απάντηση. Είσαι ο χειρότερος. Λοιπόν, πού είναι? Πώς πάνε οι δουλειές με γιώρι μου, Θοδωρής Γιάννης? Όλα βόμπα. Αν ήσουν εκατομμυριούχος με τα λεφτά που θα είχες, τι θα τα έκανες και πότε θα ξανακάνετε βίντεο GTA 5? Μασούρι θα τα έκανα, ξέρω. Δεν ξέρω φίλε. Θα έβγαζα κι άλλα λεφτά. Ναι, αυτό, συνήθως αυτό γίνεται. Gaming Mansion. Ναι φίλε. Για και όλοι. Πάλι θα σου πω. Πω. Δεν θα κάναμε ποτέ βίντεο, μόνο πάρτι. Αν έχεις τα λεφτά, γιατί να κάνεις βίντεο? Τι... Ναι, αυτό θα κλείναμε όλα τα κανάλια μας. Είναι σίγουρα. Μόνο vlogs θα κάναμε στην πισίνα. Μόνο τσόκο. Πω. Προσπερνάω κάτι ερωτήσεις που είναι για μένα. Κάνε reply. Αν είχες μία ευχή από τον George Zorbas, ποια θα ήταν αυτή και γιατί? Να απαντήσω πρώτα εγώ. Αχα. Ναι. Να έχω άπειρες ευχές. Boom in your face, bitch, get the wreck. Φίλε, πραγματικά αυτό σκεφτόμουν. Ωραία, μην τζιτάροντας αν ήταν μία και μοναδική. Να έχω ό,τι θέλω στη ζωή μου. Μία και μοναδική, μία. Αυτή είναι η ευχή μου. Η ευχή μου είναι να έχω τα πάντα. Ό,τι θα θελήσει, δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή να το έχει. Καλό, φίλε. Θα συμφωνήσω με τον Μπέις. Δηλαδή, α πούμε, αν εκείνη τη στιγμή θέλω κοπέλα, να κοιτάξω μια κοπέλα και η κοπέλα να με θέλει. Αν θέλω λεφτά, να κοιτάξω μια τράπεζα και να διέσει και να μπει στην τσάπη μου. Άμα θέλω να φάω ένα πιτόγυρο, να κοιτάξω το γυράδικο και να κλείσει και να πάρω όλο το γύρο του. Να χορτάσω. Σημαντική ερώτηση από τον Pro Gamer, επειδή είχε γράψει ότι σε λίγο θα είναι το κενέ. Σε πόσο λίγο? Και ναι, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι πιο έξυπνο. Μην με κρίνετε, εντάξει! Πατσούλες. Καλά. Είχε δίκιο το μεταξύ, δεν ήταν απλά λίγο. Κάναμε πόση ώρα να κάνουμε. Τι πόση ώρα? Το post έγινε αυτό πριν. Τον Ιούνιο έγινε το post. Σε λίγο, μάγκες μου. Τώρα, μάγκες μου, όλα πόπα. Αν έβγαινε από ζήλον, άντε πάλι.
Σκέφτεσαι να παίξεις LOL με fans πάνω σου. Δεν παίζω LOL, μάνα μου, δεν παίζω LOL. Overwatch παίζω τώρα, ξεκίνησα. Τώρα να παίξουμε και με fans. Το παιχνίδι το έχει 1,5 μήνα, τώρα ξεκίνησα. Και η τελευταία, έχουμε μια δήλωση από τον Θεοδωρή Καρακαντά, ο οποίος λέει Lizan for the win, δεν ξέρω. Ναι ρε φίλε, full πλαστικό, τι πιο χαμάδι είναι. Να πας και στα McDonald's να φας πιτόγυρα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι Lizan, τώρα πού τα πουλάτε αυτά ρε. Τελευταία ερώτηση, Κοντζαμπάσης Παντελής, πονοστάρε υποθέτω τι είναι. Ναι υποθέτεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρει. Άσε μας ρε. Δεν ξέρω ρε φίλε, sorry κιόλας. Σε να μου λες έξω στο PewDiePie. Ξέρεις εσύ όλους τους YouTuber που υπάρχουν, ναι. Ξέρω τον PewDiePie. Ωραία, εγώ δεν βλέπω PewDiePie, ας πούμε. Boom! In your face! Ναι, να το ξέρεις. Δεν την ξέρω, δεν την ξέρω. Είναι η πιο διάσημη τραγουδίστρια στην Αμερική. Και τους απάντησες Παντελής. Ρέμπελ, πόσο μας ρε φίλε. Και μπέζεις, σκέφτεσαι να αφήσεις γένεια. And that is the last question for today. Κοίτα, αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνεις την Άννα, ξέμενα. Τον ευρύσω, τα διάλεγες στα ντροπή. Κάτσε το τσιφάτο με δεν ρώτησε. Όχι, όχι, το Ρέμπελ ρώτησε. Και σε ένα μπέιζ αν θα αφήσεις γένια. Αυτή τη στιγμή έχω γένια, φίλε μου. Επιτέλους, εγώ να είμαι από τον Εύρο, το φαντάζομαι. Ένα θα σου πω. Η Άννα φεύγει από το σπίτι χωρίς να με ξυπνήσει το πρωί. Πω. Για να μην χάσει τη δουλειά. Και αυτό που... Α. Εντάξει, το πιστεύεις. Α, οκ. Παιδιά, ο Ρεμπελός γαμάει συνέχεια, να ξέρετε. Λοιπόν, αφήστε με ερωτήσεις. Όσοι δεν ακούσατε όνομα για τα λοιπά, σύντομα θα έχει και Γιωργάκη. Ερωτήσεις με άλλους. Τι θα έχει? Θα έχει και δεύτερο μωρό DLC, Γιωργάκη. DLC το είπε το μωρό, ρε παιδιά. DLC. Θα κάνει unboxing. Ας το φίλε, έχω season pass. Αυτό είναι κακό να ξέρεις. Δεν θέλω να σε ζω. Δεν θέλω παραπάνω, ένα μωρό φτάνει. MC Top. Και ναι, είμαι δικαιωματικά στην τρίτη θέση. Και απλά σας φτάνω. Αγκαλίτσα είμαι στα χνότα σου. Στα χνότα σου. Στα νότα σου. Ναι φίλε. Μπέιζ είσαι ο επόμενος, το ξέρεις έτσι. Πάλι πεθαίνω ρε. Λοιπόν, αυτά. Holy shit. Δώσε δε. Ωραία, πώς την γλίτωσα. Δεν δουλεύει έτσι, φίλτατε. Πώς νομίζεις πήγα εγώ τρία κάτι. Λοιπόν. Το κάψες. Φιλιά πολλά και από μένα. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο περισσότερο. Φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά σε όλες τις κοπέλες. Γιατί ήμουν λίγο αφηρημένος σήμερα γιατί πέθανα και στεναχωρέθηκα. Οπότε, ναι. Ωραία, άντε, πάμε για τρίο τώρα. Συνήθως, άντε, πάμε να... Συνήθως το πεθαίνεις, δεν προλαβαίνεις, το να χωριθείς. Ένα πολύ διάλεγε σένα. Άντε, bye. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Σας παρακαλώ, με κορίτσια, κάντε με, please. Αλλά και θα τα αφήσω, αλήθεια σου λέω, θα τα αφήσω. Η φάση όμως ξέρεις ποια είναι, να το πιστεύω, να ξέρω εγώ, και μετά μου έρχονται και μου λένε, αχ, γεια σου, μπα, είσαι λυπάμαι, έλα να με... Ωραία. Και εμένα, κορίτσια, και εμένα. Παλάκες, θα το αφήσω. Κάστε. Ω, μαλάκα. Ελάτε, θα λέμε στο πόδο. Άντε, τσάω. Σε και λίτρι, άντε, τρί. Θα βάλω και ένα μεγάλο χ. Σαν το κεφάλι του Μπέις, θα το χ. Κανονίσε το βίντεο σου να με βρει κόμμενα. Δεν ξέρω τι θα μου πει. Αποκλειστικό περιεχόμενο μόνο για γυναίκες θα βάλω. Φτάνει. Τέλος. Γεια σας. Παιδιά, δεν κάνουμε διακρίσεις. Bye. Γεια σας. Αντίο. Bye. Μόνο we'll be right back.